Το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα Ήλιος σε ένα επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η βούληση των Γερμανών επιχειρηματιών να αγοράσουν ελληνικό ήλιο είναι δεδομένη. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι εξεύρεση των εκτάσεων που θα παραχωρηθούν καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις επενδύσεις. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις που είναι πρώτες στη λίστα για να μισθώσουν στους Γερμανούς και να δημιουργηθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι προς το παρόν ελάχιστες. Μεταξύ αυτών, στα υπόψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι η παραθαλάσσια έκταση 8.000 στρεμμάτων στο δέλτα του ποταμού Νέστου στην Ξάνθη. Εκεί φιλοξενούνταν στο παρελθόν οι εγκαταστάσεις της πρώην φωνής της Αμερικής. Είναι γεγονός ότι το θέμα της φωνής της Αμερικής έχει ταλανίσει την τοπική κοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, με ανακούφιση δεχόμαστε μια τέτοια πρόταση προς την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου της ήπιας μορφής ενέργειας και κυρίως προς την κατεύθυνση των φωτοβολταϊκών, όπου θα μπορέσει να δώσει και θέσεις εργασίας και επιτέλους ένα κομμάτι γης το οποίο επί χρόνια μένει αναξιοποιητό θα περάσει στην κατεύθυνση της αξιοποίησης. Αυτό βέβαια το οποίο μπορούμε σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό πάρκο το οποίο έχει γίνει στην περιοχή από το Δασαρχείο Καβάλας και επίκειται επέκταση αυτού και στην κατεύθυνση του αγιάσματος, νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια αξιοποίηση στην περιοχή και στην κατεύθυνση του ήπιου τουρισμού, του οικοτουρισμού και των επισκεπτών στην παραποτάμια περιοχή και σε συνδυασμό με την επίσκεψη και την πληροφόρηση πάνω στο ζήτημα των ήπιων μορφών ενέργειας. Άρα λοιπόν μια περιοχή η οποία ήταν υποβαθμισμένη από την έννοια των συνθήκων Ραψάρ και Νατούρα και δεν μπορούσε να δώσει μορφές ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας, παίρνει σάρκα και οστά και ευελπιστούμε αυτό να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξουν και τα οικονομικά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημόσιες εκτάσεις θα δοθούν με ενοικίαση για 25 χρόνια στους επενδυτές, θα είναι ξεκάθαρες από δικτυωσιακό καθεστώς ή από άλλα γραφειοκρατικά προβλήματα και θα ονομαστούν ειδικές επενδυτικές ζώνες. Τα αρμόδια Υπουργεία με διαδικασίες εξπρές θα δώσουν άδειες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών, ενώ θα είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε έργα υποδομών. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν δρόμοι και εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, να υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα του ηλεκτρικού, του νερού καθώς και των τηλεπικοινωνιών και να υπάρχει οργανωμένο δίκτυο μεταφορών.